Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο τρελό κόσμο. Σήμερα θα έχουμε έναν προσκαλεσμένο ο οποίος θα μας μιλήσει από μια διαφορετική σκοπιά για το θέμα που ανοίξαμε χτες. Χτες μιλήσαμε για τα chemtrails, δηλαδή τα χημικά κατάλοιπα που αφήνουν τα αεροσκάφη στον αέρα και δημιουργούν την ατμοσφαιρική ρήπανση και κάποια άλλα επακόλουθα, και είπαμε ότι το θέμα δεν θα το αφήσουμε εδώ. Βρίσκεται όμως στην Ελλάδα και τον προλάβαμε γιατί φεύγει. Ο κύριος Φρανκ Ράσμουσεν είναι Δανός, μηχανολόγος μηχανικός και έχει ασχοληθεί ειδικά με την μόλυνση της ατμόσφαιρας και ειδικότερα με τη μόλυνση που προκαλούν τα αεροσκάφη παντός τύπου, επιβατικά και στρατιωτικά. Έχει μια διαφορετική αντίληψη από αυτά που ακούσαμε χτες και που θα ασχοληθούμε και αρκετά, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα μας μιλήσει και για κάποια μελέτη που έγινε σε αεροδρόμιο της Δανίας μετά από θάνατο εργαζόμενου από καρκίνο εκεί. Αλλά θα μου επιτρέψετε μόνο, επειδή η συνομιλία θα γίνεται στα αγγλικά, να προσπαθώ να κάνω μια, κατά κάποιο τρόπο, ταυτόχρονη μετάφραση. Έτσι θα είναι λίγο παράξενη η σημερινή εκπομπή. Well, welcome, Mr. Ράσμουσεν, to the crazy world. Thank you very much. Well, I was telling to our viewers that you have another point of view about the air pollution and what happens to the what we used to hear about chemtrails. So, can you tell us your point of view? Yes, I have been doing research for the last 5 years. Κάνει έρευνα εδώ και 5 χρόνια. And I sail a lot. I've been sailing since 1970, and when you sail, you look at clouds. Είναι ιστιοπλός και όταν ταξιδεύεις με το όταν κάνεις ιστιοπλοεία, κοιτάς πάντα τα σύννεφα. Yes, and then I begin to notice that the jet planes have a long white trail after them. Παρατήρησα τότε αυτή την λευκή ουρά που αφήνουν πίσω τους τα αεροπλάνα. Μπορούμε να ρίξουμε, Ανέστη, και εκείνη την πρώτη ταινία που λέω που δείξαμε και χτες. Λίγο να πέφτει να δείξαμε αυτά την πρώτη εικόνα. Yes, and because I've been sailing so many years, I could see that the sky were changing. Έχει παρατηρήσει δε ότι αυτές είναι οι ουρές. Μην το αφήσουμε να παίξει όλο. Αυτό είναι, πάρτο το. Αυτές είναι οι ουρές που είπε για τα αεροπλάνα. Τις δείξαμε και χτες. So, I'm educated engineer, so I've read about, you know, chemtrails, geoengineering on the internet. Και σαν μηχανικός έχω διαβάσει για την ιστορία με τα χημικά κατάλοιπα, τα chemtrails, τις ουρές, τις χημικές που είναι αυτή η θεωρία καινούρια. Yes. But chemtrails is a conspiracy which is easy to kill. Το θεωρεί ότι είναι μια θεωρία συνωμοσίας που είναι πάρα πολύ εύκολα να καταρριφθεί αυτή η ιστορία με τα χημικά κατάλοιπα. So I tried to find a scientific explanation what is going on in the sky. Προσπάθησε να βρει ποια είναι η επιστημονική εξήγηση για αυτό που συμβαίνει επάνω στον ουρανό. It started with I had a book which were in Danish called Klima and Cosmos. Έχει ένα βιβλίο που στα δανικά έχει εκδοθεί στη δανέζικη γλώσσα και λέει Κλίμα και Κόσμος. Which were written about the research a Danish scientist called Henrik Svensmark made. He is now a part of the CERN cloud project. Και είναι αφιερωμένο σε ένα θέμα που είναι για τον ήλιο και τις προοπτικές από την ηλιακή ακτινοβολία.
The research Svensmark made was is quite new. Ο συγγραφέας λέγεται Svensmark. Svensmark, yes. Svensmark. Yeah. Και η θεωρία του είναι αρκετά καινούργια. What Svensmark's theory is, he have been measuring the whole Earth, where he have divided it in 200 in squares, 250 kilometers and 250 kilometers. Έχει πάρει τη σφαίρα, την γη και την έχει διαιρέσει σε τεταρτημόρια, ακτίνας 250.000 χιλιόμετρων. And there and on the ground you have some sensors to measure the cosmic rays from exploding stars and supernova. Και έχει τοποθετήσει σε κάθε τεταρτημόριο μια αισθητήρες για να μετρήσει την ακτινοβολία του ήλιου. Yes. And to make a long story short. Και για να συντομεύσουμε την ιστορία. He found out that the more cosmic rays we have, the more cloud cover we have. Και ο συγγραφέας του βιβλίου υποστηρίζει ότι όσο περισσότερο όσο περισσότερα θερμότητα έχουμε από την ακτινοβολία του ήλιου, τόσα περισσότερα σύννεφα παρουσιάζονται. So he together with CERN they made a dream team of scientists from the whole world. Έτσι δημιουργήθηκε μια ονειρική ομάδα από επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Where they try to find out what is going on with chemical reactions when the cosmic rays are hitting the Earth atmosphere. Και προσπαθήσαν οι επιστήμονες αυτοί να δώσουν εξήγηση τι γίνεται με τις κοσμικές ακτίνες που χτυπάνε τη γη. And the conclusions they have reached, the project is still ongoing. Η προοπτική συνεχίζεται, το πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται και τα συμπεράσματα που έχουν βγει ως τώρα. Is that when the cosmic rays are hitting the atmosphere? Είναι ότι όταν η κοσμική ακτινοβολία χτυπάει την ατμόσφαιρα, a chemical reaction happens. Υπάρχει, δημιουργείται μια χημική αντίδραση, which creates an aerosol, a small particle. Και δημιουργείται ένα είδος αεροζόλ. Yes. And this small particle is also called a cloud condensation nuclei or cloud seed. Can you write it? Yeah. How is it called? Και αυτό το αεροζόλ. Cloud condensation nuclei. Είναι ο πυρήνας της συγκέντρωσης, της συννεφικής συγκέντρωσης, της συγκέντρωσης των σύννεφων, για να το πούμε μεταφραστικά. So, Svensmark concluded that if there was not created this cloud seed. Εάν, είπε ο συγγραφέας, υποστηρίζει ο Svensmark, εάν δεν δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Yeah. It was not possible to make a cloud. So you need a small particle, a nanoparticle, maximum 100 nanometers big. Ένα πολύ μικρό στοιχείο που μετριέται σε μικρό νάνο, είναι μια μέτρηση στη φυσική και στη χημεία το νάνο, το οποίο είναι ελάχιστο, δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε εμείς, και αν δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο δεν μπορούν να δημιουργηθούν τα σύννεφα. And this particle is the foundation of to make an ice crystal. Αυτό το στοιχείο που είναι αυτών των πολύ μικρών διαστάσεων είναι και η απαρχή των κρυστάλλων που δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα. Yes. And many ice crystals create a cloud. Και έχουμε μια συλλογή από κρυστάλλους για να δημιουργηθούν τα σύννεφα. So I thought it was an interesting science. Σκέφτηκε λοιπόν ότι είναι επιστημονικά πολύ ενδιαφέρον να εξεταστεί. So the next thing I tried to find out is if there were any scientific reports on the internet telling me about how big is the particles coming out of a jet plane. Και έτσι έψαξα στο ίντερνετ να βρω πόσο μεγάλα είναι αυτά τα στοιχεία που αφήνουν πίσω τους τα αεροπλάνα.
και ενδεχομένως από αυτά δημιουργούνται αυτοί οι κρύσταλλοι. Because if the sizes of the particles coming, the pollution of an airplane, the sizes of the particle was the same as the sizes which were created from the cosmic rays. Και προσπάθησε να συνδέσει το μέγεθος των στοιχείων που βγαίνουν από τις εξατμίσεις των αεροπλάνων με την κοσμική ακτινοβολία. Then I could, you know, put a link between the creation of cosmic rays aerosol and aerosols coming out of a jet plane. Και έτσι προσπάθησε να συνδέσει την κοσμική ακτινοβολία και αυτά τα στοιχεία που δημιουργούνται με την εξάτμιση των αεροπλάνων. So I found a report called a Danish report made by the Danish Technical University and Copenhagen University at Copenhagen Airport. Βρήκε λοιπόν μια έρευνα που είχε γίνει από το Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης για ένα αεροδρόμιο της Δανίας. The reason the university was working in there. Αυτή είναι στο PDF η εικόνα η πρώτη, είναι η έκθεση. I'm sorry. The reason why the universities were working in the airport was because one of the baggage handlers got ill. Η αιτία που προκλήθηκε αυτή η έρευνα, η πανεπιστημιακή, ήταν μετά από ασθένεια που υπέστη να ανέβει λίγο, να ανέβει για να βλέπουμε ότι είναι έρευνα. Βγάλε και το σήμα αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι μια φωτογραφία, να ανέβει το φανί. You see one of the baggage handlers. Λοιπόν, ένας από τους εργαζόμενους, όπως αυτός που μαζεύει τις αποσκευές από τα αεροπλάνα, έπαθε καρκίνο και έτσι η Ομοσπονδία των Εργαζομένων ζήτησε να γίνει έρευνα για την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στα αεροδρόμια. Yeah. Όπου όσοι ταξιδεύουν με το αεροπλάνο αισθάνονται την περίεργη αυτή μυρουδιά στα αεροδρόμια. Yes, so the union of this baggage handler were demanding that the Copenhagen Airport made an investigation of the environment where he worked. Ζητήσανε η Ένωση των Εργαζομένων στο αεροδρόμιο της Κοπενχάγης, ζήτησε από το Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης να γίνει αυτή η έρευνα. So the universities put up an instrument to measure the particle pollution. Έτσι, στο Πανεπιστήμιο έγιναν οι μετρήσεις για να βρεθούν αυτά τα στοιχεία που δημιουργούν τη μόλυνση. They placed it different places in the airport to find if there were differences. Τοποθέτησαν ειδικούς καταμετρητές της ατμοσφαιρικής ρήπανσης σε δεδομένα σημεία στο αεροδρόμιο. So the result of this investigation was very exciting. Ήταν, ας το πούμε, ανατριχιαστικά τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Because they found out that the baggage handler were inhaling 280 billion particles per workday. Billion. Yes. Γιατί ανακάλυψαν ότι ο κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται στο τάρμακ του αεροδρομίου, στο διάδρομο του αεροδρομίου και μεταφέρει τις αποσκευές από το αεροπλάνο στα καρότσια αυτά, εισπνέει 280 δισεκατομμύρια από αυτά τα μικρά μετρημένα σε νάνο στοιχεία. And the main part of these particles had sizes which were under 50 nanometers. Το μέγεθος αυτό είναι κάτω από 50 νανομέτρα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετρηθεί γιατί είναι εξαιρετικά μικρή η ποσότητα που εισπνέω. As most probably know, nanotechnology is quite new, so we don't know too much about the health effect, but we know that we have no protection against nanoparticles.
όπως ξέρουμε, η νανοτεχνολογία είναι πάρα πολύ καινούρια και ακόμα δεν μπορούμε να συλλάβουμε και δεν υπάρχουν και πάρα πολλά για να μετρήσουμε αυτά τα στοιχεία, τα μικροστοιχεία, τα νανοστοιχεία, τα οποία εισπνέουν. So nanoparticles is dangerous for our health. Τα οποία νανοστοιχεία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την υγεία μας. So when you see of the sizes, Svensmark and the cloud, CERN cloud team found was maximum 100 nanometers. And when you look at this report from the airport, you see that the size is coming out of a jet plane is the same size as the one they measured is needed to make a cloud. Και έτσι οι μετρήσεις που έγιναν και από το αυτές που δημοσιεύει στο βιβλίο του ο συγγραφέας που προαναφέραμε δείχνουν ότι όση κοσμική ακτινοβολία χρειάζεται για να σχηματιστεί ένα σύννεφο, άλλη τόση είναι και αυτή που δημιουργείται από την εξάτμιση ενός αεροπλάνου. Δηλαδή, η εξάτμιση ενός αεροπλάνου μπορεί να προκαλέσει να δημιουργήσει ένα σύννεφο αντίστοιχο με αυτό της κοσμικής ακτινοβολίας. So there is a link between the sizes of the particles which come out of an airplane and the sizes needed to create clouds. Ακριβώς είναι ίση ποσότητα αυτή της εξάτμισης του αεροπλάνου με την κοσμική ακτινοβολία που δημιουργεί τα σύννεφα. So instead of talking about chemtrails, I think it's more important to talk about air pollution. Έτσι, η διαφοροποίηση από την θεωρία που συζητούσαμε χτες για τα chemtrails, για τις χημικές, για τα χημικά κατάλοιπα, είναι καλύτερα να εξετάσουμε την ατμοσφαιρική μόλυνση. Because when you see all these contrails, persistent contrails in the sky, it's a lot of nanoparticle pollution. Γιατί τα περισσότερα σύννεφα που βλέπουμε στον ουρανό είναι αποτέλεσμα της μόλυνσης, της νανομόλυνσης. Another thing which they found out in this air report, air pollution in airport, was that jet fuel consists of 100 times more sulfur than diesel for a normal car. Can you repeat? Jet fuel contains 100 times more sulfur than diesel. Τα καύσιμα των αεροπλάνων περιέχουν 100 φορές περισσότερο θείο από το απλό diesel που καίνεται τα αυτοκίνητα. Yes. And when jet fuel is burned in a jet engine, it creates 1,000 times more particles than a diesel car. Και δημιουργεί χίλιες φορές περισσότερα στοιχεία μόλυνσης από ένα αυτοκίνητο που καίει απλή diesel. And if you think about our ozone layer, the ozone layer will react with sulfur and create acid rain. So when you are flying on a very bad quality of jet fuel, you are destroying the ozone layer because the sulfur will react with the ozone. Και η υγρασία που δημιουργείται πάνω από τους ωκεανούς και αν έχουμε υπόψη μας και την ποιότητα των καυσίμων που δεν είναι η ίδια αυτή που χρησιμοποιούν όλα τα αεροσκάφη και το θείο που όλα αυτά άμα αναμειχθούν δημιουργείται μια χημική ένωση καθόλου ωφέλιμη για την ατμόσφαιρα και για αυτό που αναπνέουμε. And at the same time, this particle pollution from jet planes will also, the surface of the particle will also activate, you know, old things like CFC gas, which is now banned, because the CFC gas will attach to the particles and also destroy. So you activate. CFC is freon. You used it in the fridge before. Ah. Και γι' αυτό απαγορεύτηκε, λέει, και μια ουσία που λέγεται CFC, που κάποτε τη χρησιμοποιούσαμε, λέει, στα ψυγεία. Δεν ξέρω τώρα τη διαφορά, τι χρησιμοποιούν σε άλλες χώρες και τι χρησιμοποιούν εδώ. Εν πάση περιπτώσει,
αυτό είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη ανάμειξη. Okay, these are the causes. What we propose, what you propose in your the science, to have another fuel for the airplanes, to seize airplanes communication. I think to stop airplanes is not good for society. What I believe could make a big change is that we had much stronger regulation on jet fuel, because as I have investigated today, we have I think nothing. Εκείνο που προτείνουν είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη νομοθεσία για τον έλεγχο των καυσίμων των αεροσκαφών. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και δεν υπάρχει νομοθεσία που να ελέγχει τα καύσιμα. And this regulation should also consist regulation about additives, because in more scientific reports on the internet, especially about nano, you find out that, for example, jet fuel also consists barium and aluminium. Και κυρίως να ελεγχθεί η περιεκτικότητα σε αλουμίνιο και βάριο στα καύσιμα των αεροσκαφών, η οποία τώρα είναι ανεξέλεγκτη. You told me outside that you had a project that we can measure the atmosphere, how clean is the atmosphere, etc., and it will be... In order for people who is interested in this subject, we are a group who have made a new app for smartphones, which is working together with a web on the internet. Μια ομάδα ανθρώπων που συνεργάζονται με τον κύριο Frank Rasmussen έχει προετοιμάσει ένα είδος τηλεφώνου κινητής, ένα από αυτά τα smartphones, πώς τα λέμε, το οποίο θα μπορούν κάποιοι να το πάρουν που ενδιαφέρονται για να μετράνε την ατμοσφαιρική καθαρότητα ή την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Θα σε λίγες ημέρες. Yes, I think we are not investigating the atmosphere. This app people can use to make documentation about which airline companies, if there are difference about different airline company and how much pollution they are making. Με αυτό θα μετράνε την ατμοσφαιρική μόλυνση που δημιουργεί η κάθε μία αεροπορική εταιρεία, γιατί η κάθε μία χρησιμοποιεί διαφορετικά καύσιμα. Μπορείτε να τους βρείτε στο www.flightpollutionradar.com. Θα το πω άλλη μια φορά, δεν είχαμε την ευκαιρία να το προλάβουμε να το γράψουμε, το οποίο θα είναι ένα site που θα μπορεί να σας ενημερώνει από την 1η Δεκεμβρίου, το επαναλαμβάνω. Μπορείς να το γράψεις, flight pollution radar, το οποίο θα είναι από την 1η Δεκεμβρίου. Do you have something to add, because we have coming to a conclusion? I think it's about this chemtrails, geoengineering, there's a lot of conspiracy going on, and I think it's important that we actually are talking about what it is. And I have no doubt what we talk about here is nanoparticle pollution, and nanoparticles is very, very unhealthy. Εκείνο που τελειώνοντας θέλει να ολοκληρώσει ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτά τα στοιχεία, τα νανοστοιχεία που προκαλούνται από τις εξατμίσεις των αεροσκαφών, και να ξεχάσουμε τις άλλες θεωρίες. Είναι η άποψή του και εμείς τη σεβόμαστε. We want to thank you very much for your points you have stated, and we are aware for this thing. I'm happy to hear. Thank you. Τον ευχαριστήσαμε και θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα για να συνεχίσουμε μετά την εκπομπή.
mindforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Έγινε ένα μικρό διάλειμμα γιατί πήγαμε και λίγο στη Νέα Ορλεάνη. Θα το δούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο βιντεάκι από μια μπάντα του δρόμου. Για να αλλάξουμε συνομιλητή. Σήμερα βλέπετε έχουμε πληθώρα ανθρώπων από το Βορρά. Μετά τη Δανία ή έρχεται η Νορβηγία. Μόνο με τη διαφορά ότι έχουμε ένα πολύ καλό φίλο εδώ. Ένα Έλληνα της Νορβηγίας. Είναι ο Αλέξανδρος Ζλατάνος Ίψεν, με ιστορικό όνομα για την Νορβηγία, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά κοινό, έτσι, στην Νορβηγία. Σπάνιο είναι στην Νορβηγία. Είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο, ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Ζλατάνος είναι γεννημένος στην Νορβηγία από μητέρα Ελληνίδα και από πατέρα Νορβηγό. Βρίσκεται στην Ελλάδα γιατί λόγω της καταγωγής του. Τον καλέσαμε εδώ πέρα είναι γιατί στην Νορβηγία θεωρείται ένας από τους ειδικούς σε θέματα Ελλάδας. Δηλαδή, όταν οι Νορβηγοί δημοσιογράφοι θέλουν, μπορούμε να δούμε και ένα από τα δημοσιεύματά του τα τελευταία, θέλουν κάποιον να τους μιλήσει για την Ελλάδα, φωνάζουν τον Αλέξανδρο. Έτσι είναι, Αλέξανδρο. Κάπως έτσι. Όταν λες και ειδικό, να θυμηθούμε ότι τότε γράφω και μιλάω νορβηγικά, όχι ελληνικά, γιατί θα μου ήταν λίγο δύσκολο να ακούγουμε σαν ειδικευμένο στα ελληνικά. Όχι, για μένα το ότι μιλάς τόσο καλά ελληνικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Νορβηγία και απλώς από το οικογενειακό του περιβάλλον, από τη μητέρα του, η οποία ασημειωθεί η Μαριλένα Ζλατάνου Ίψεν, είναι στέλεχος της χοροδίας, είναι στην όπερα του Όσλο. Ήταν πριν, τώρα μουσικός, freelance. Αφού πέρασε από την όπερα του Όσλο, τώρα εργάζεται ως μουσικός. Θα μπορούσαμε να δούμε και ένα απόσπασμα από ένα τραγούδι που έχει φτιάξει η Μαριλένα, το οποίο είναι τρομερά αξιοπρόσεκτο, ότι έχει γράψει μουσική και τραγουδάει σε πρωτότυπο κείμενο της Σαφούς. Να το ακούσουμε. Αφροδίτα, παιδί ως δολόπλοκε, λύσω μέσε, μη μας εσύ. Θύμων, αλλά τι δελθ επό τα κατέ.
Εκείνο που ίσως με το πρώτο άκουσμα δεν καταλάβατε είναι ότι το πρωτότυπο κείμενο είναι στα αρχαία ελληνικά φυσικά, δεν είναι μετάφραση, αλλά είναι ακόμα και για μας δύσκολο να προσαρμοστούμε γιατί έχει χρησιμοποιήσει τόνους που πηγάζουν από την αρχαία μουσική. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε με τον Αλέξανδρο Ζλατάνο, ο οποίος ήρθε χτες από την Νορβηγία. Δεν είναι εποχή για διακοπές. Ξέρουμε ότι έρχεσαι πολύ συχνά στην Ελλάδα για διακοπές. Αυτός, γιατί ήρθες τώρα? Ο λόγος είναι ότι δεν έχω έρθει, όπως είπατε, ποτέ τον Νοέμβρη στην Ελλάδα. Και σπάνια πάω στην Αθήνα, γιατί η οικογένειά μου είναι από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά η μάνα μου που είδατε τώρα στο, που τραγουδούσε, ήρθε στην Νορβηγία το 1972. Αλλά νιώθει, λόγω ηλικία και πολιτική ταυτότητα, ότι είναι παιδί του Πολυτεχνείου. Και εγώ δεν έχω δει, όπως είπα, δεν έχω δει το Πολυτεχνείο, το τι γίνεται εκεί 17 Νοέμβρη. Φέτος που είναι 40 χρόνια, μου ήταν σπουδαίο να το έχω δει κάποτε. Α, και ήρθες για να παρακολουθήσεις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο. Ναι. Ήταν, Αυτές μου είπες ότι ετοιμάζεις και ένα βιβλίο. Γιατί ανάμεσα στα άλλα είσαι και συγγραφέας. Ναι. Θα μιλήσουμε μετά για το έργο σου, γιατί τι ακριβώς κάνεις στην Νορβηγία. Ναι. Αλλά σαν συγγραφέας θέλεις να περιγράψεις και αυτή την εμπειρία. Ναι, είναι, το βιβλίο φυσικά θα βγει στα νορβηγικά. Και είναι, το σκέφτομαι έτσι να είναι γραμμένο με έναν τρόπο να καταλάβουν οι Νορβηγοί μερικά ερωτήματα για την Ελλάδα, την άλλη μου πατρίδα. Που μείνει σπουδαίο, γιατί όπως άλλοι Ελληνο-Νορβηγοί, όπως εμένα, αγαπάμε πάρα πολύ και την Νορβηγία και την Ελλάδα. Και ενδιαφέρεται, ο Νορβηγός ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, αλλά δεν την καταλαβαίνει καλά γιατί δεν ξέρει τη γλώσσα. Έρχεται εδώ απλώς διακοπές, πάει σε ένα νησάκι. Και αυτό μου είναι σπουδαίο να προσπαθήσω εγώ λίγο να εξηγήσω μερικά πράγματα που νομίζω είναι σπουδαία για τη χώρα. Το βιβλίο γι' αυτό θα. Ναι, σε ένα χρόνο θα βγει περίπου. Πώς θα λέγεται? Θα λέγεται, αρκετά δραματικό τίτλο, θα λέγεται «Ελληνικό αίμα, γιατί πάνε τα πράγματα λάθος στην Ελλάδα». Μάλιστα. Και με τη μάνα μου έχω συζητήσει αυτό το τίτλο αρκετά, γιατί δεν θέλει να φοβάται μην δημιουργήσω κακές εντυπώσεις, αλλά με τα πράγματα που γίνονται εδώ στην Ελλάδα, όλοι στην Νορβηγία ξέρουν ότι περνάει πάρα πολύ δύσκολο. Μια πολύ δύσκολη εποχή. Δεν είναι. Να θυμίσουμε εμείς ότι η Νορβηγία είναι από τις κορυφαίες χώρες, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά στον κόσμο, από μεγέθη καλοπέρασης και η Νορβηγία είναι από τους πιο ευτυχισμένους πολίτες στον κόσμο, ενώ σε αντίθεση η Ελλάδα βρίσκεται στον ευρωπαϊκό χώρο, στην τελευταία βαθμίδα, τόσο από επίπεδο οικονομικό, όσο και από επίπεδο
δυσφορίας που νιώθει ο κόσμος και δυστυχίας, θα μπορούσα να το πω. Μπορώ και να συμπληρώσω, κύριε Μπετινάκη. Παρακαλώ. Όταν άλλοι σαν και εμένα, Ελληνο-Νορβηγοί, μια ζωή ερχόμαστε ένα ή δύο φορές το χρόνο στην Ελλάδα και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή εμείς νιώθουμε ότι είμαστε κι εμείς Έλληνες, αλλά εμείς απλώς το χαιρόμαστε. Δεν πληρώνουμε τη τιμή όπως όλοι οι Έλληνες. Ναι, το τίμημα όπως το περνάνε τώρα οι Έλληνες. Και νομίζω τα τελευταία 2-3 χρόνια, αρκετοί σαν και εμένα, θα έχουν λίγο τύψει σε αυτό. Και θέλουμε κάτι να προσφέρουμε πίσω για αυτό το λόγο. Πες μου κάτι. Πόσοι γνωρίζεις πόσοι Έλληνες ζουν στην Νορβηγία? Έχετε κάποιο σύλλογο, κάνετε κάποιες συναντήσεις? Ναι, υπάρχουν και μερικοί από χρόνια οργανώνουν. Είναι ιδιαίτερα γύρω στην εκκλησία και ένα σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Εκεί, στο Όσλο. Λίγοι είναι, άμα σε σύγκριση. Τώρα ξαναέρχονται μερικοί νέοι που ψάχνουν μια δουλειά. Αυτοί που ήταν από πριν, αυτοί που είναι εκεί περίπου τα 40 χρόνια, είναι λίγοι. Ήρθαν τότε, αλλά οι περισσότεροι, από ό,τι καταλαβαίνω, πήγαν στη Γερμανία και στη Σουηδία, στη διπλανή μας χώρα, Σουηδία. Ναι. Λίγοι ήρθαν στην Νορβηγία. Αυτοί που ήρθαν όμως γνωρίζουν ένας τον άλλον. Αλλά παραδείγματος χάρη δεν έχουμε, νομίζω τώρα έχουμε ένα ελληνικό εστιατόριο σε όλο το Όσλο, που είναι λίγο. Στη Στοχόλμη ή στο Βερολίνο θα είναι πάρα πολλά. Ναι, ναι. Γιατί Στοχόλμη έχω μάθει, γιατί δυστυχώς ο βαφτισιμιός μου έφυγε για μεταπτυχιακά στη Στοχόλμη και το λέω δυστυχώς, γιατί δεν τον βλέπω να ξαναγυρνάει. Έρχεται μόνο σαν επισκέπτης πλέον και προετοιμάζεται να ζήσει στη Σουηδία. Έχει πάρει μάλιστα και την αρβωνιαστία του εκεί. Θέλω να πω ότι εκείνο που είναι το δυστυχέστερο για τη χώρα δεν είναι ότι πηγαίνουν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, η μετανάστευση. Αλλά αυτή τη στιγμή εκείνο που πλήττει περισσότερο τη χώρα, την Ελλάδα, είναι ότι χάνει επιστημονικό δυναμικό. Δηλαδή ανθρώπους, ο συγκεκριμένος που ανέφερα είναι βιολόγος, θέλω να σου πω ότι φεύγουν άνθρωποι πλέον μορφωμένοι, ενώ κάποτε πηγαίνανε στη Γερμανία, στη Σουηδία, στο Βέλγιο, απλοί εργάτες, όταν δεν έβρισκαν εδώ δουλειά. Τώρα φεύγει το επιστημονικό μας δυναμικό και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Για πες μας, στην Νορβηγία, ποια είναι η απασχόλησή σου? Ναι, η δουλειά μου, καθημερινή δουλειά είναι στο κράτος, δουλεύω σαν, κάνω αναλύσεις στατιστικές σε μία του Υπουργείου, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το μεταφράσω, αλλά για πες μας. Οικογενειακών θεμάτων, ίσως κάτι ναι, τέτοιο, ναι. Κοινωνικό και οικογενειακών θεμάτων. Ιδιαίτερως με θέματα που έχουν να κάνουν με προβλήματα στην οικογένεια. Πού υπάρχει βία στην οικογένεια, πού η φτώχεια, πού τα διαζύγια, πού είναι. Τέτοιες ερωτήσεις. Για να ξέρει το κράτος πού να βοηθήσει περισσότερα τα παιδιά που έχουν προβλήματα. Δηλαδή υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κρατική μέρημνα για την οικογενειακή ζωή και για την... Θα ήθελα να μας μιλήσεις έτσι, γιατί αυτό μας φαντάζει πλέον σαν όνειρο εδώ πέρα, επειδή χάνουμε αυτό που λέγεται το κοινωνικό ενδιαφέρον του κράτους. Έχουν προσανατολιστεί, προσανατολίζεται μάλλον το κράτος, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν μιλάω τώρα για αυτά, για τα τελευταία χρόνια, αλλά είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Υπήρχε κάποτε ένα Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας που δεν υπάρχει πια. Και μας αρέσει να βλέπουμε κάποια κράτη τα οποία ασχολούνται με κοινωνικά θέματα. Αυτό το θέμα το οποίο τείνει να εξαφανιστεί από τη χώρα. Για πες μας, δηλαδή η φροντίδα που αναλαμβάνει το κράτος σε κάποιες περιπτώσεις, πώς είναι το νορβηγικό κράτος? Το νορβηγικό έρχεται σε δύο δόσεις, ας το πούμε έτσι. Πρώτον, μπορείς να πας σαν ζευγάρι να ζητήσεις δωρεάν θεραπευτική βοήθεια, αν σκέφτεται κανείς διαζύγιο. Και αν είναι
παιδιά, αν έχει κανείς παιδιά και θέλει να χωρίσει, είναι υποχρεωτικό να πάνε να κάνουν φρόντευση. Δηλαδή, μια φροντίδα για τα παιδιά. Ναι, για να ξέρει το κράτος ότι δεν θα υποφέρουν τα παιδιά μετά. Και αυτό είναι δωρεάν, το κράτος το δίνει. Υπάρχουν σε όλη τη χώρα, που είναι μακρόστινη η Νορβηγία, μεγάλη χώρα. Έχουμε 50, γύρω στα 50 γραφεία, που μπορείς να πας να κάνεις αυτή την. Να ζητήσεις βοήθεια. Να ζητήσεις βοήθεια κρατική μέρη. Ναι, για το ζευγάρι, αν έχει προβλήματα. Αν όμως ένα παιδί υποφέρει, θα μπει ο κράτος με άλλη δύναμη. Τότε, αν είναι να το πάρει το παιδί από τους γονείς. Δηλαδή, αν κρίνει το κράτος, μπορεί να κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να το συντηρήσουν ή να του παρέξουν αυτά που πρέπει να είναι η γονική παροχή. Ακριβώς. Και αυτό γίνεται συνήθως όταν ένα νηπιαγωγείο, οι αυτοί που δουλεύουν στο νηπιαγωγείο μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι κάτι δεν πάει καλά με ένα παιδί. Αυτοί το λένε στο κρατικό γραφείο και τότε έρχεται επαγγελματίας να κάνει μια μελέτη, να δει αν πραγματικά είναι έτσι. Ή γίνεται από τα σχολεία. Ή μπορεί ένας άλλος γείτονας να το κάνει. Πες μου κάτι άλλο, Αλέξανδρε. Εσύ τέλειωσες νορβηγικό σχολείο. Τη γλώσσα την έμαθες μόνο από το σπίτι ή υπήρχαν στη Νορβηγία τρόποι να μάθεις τη γλώσσα? Την ελληνική γλώσσα. Την ελληνική γλώσσα. Κυρίως ήταν η μάνα μου που μου έμαθε τα ελληνικά. Αλλά υπήρχε και νομίζω ότι για κάποια χρόνια τώρα δεν υπάρχει λόγω της κρίσης, αλλά υπήρχε ένα σχολείο που πήγαινα εγώ και ο αδερφός μου και άλλα παιδιά, Ελληνο-Νορβηγοί, στο Όσλο. Ήταν κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη νομίζω ήταν, για 2 ή 3 ώρες το βράδυ. Και κάναμε μαθήματα εκεί. Εγώ νομίζω έφτασα μέχρι 4η τάξη, κάτι τέτοιο. Όχι, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε ότι υπήρχε κάποτε φροντίδα του ελληνικού κράτους πλέον, έτσι. Του ελληνικού κράτους. Η οποία τώρα πλέον δεν υπάρχει. Ναι, δεν θέλω να πω ψέμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Κάποιος μου έχει πει ότι διαλύθηκε, αλλά ότι θέλουν να το ξαναξεκινήσουν. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς με ποιο τρόπο. Μπορεί και να είναι εθελοντές ή να. Το κύριο είναι να φέρουν δάσκαλο από την Ελλάδα, να δίνει τα μαθήματα. Μάλιστα. Εσύ για την Ελλάδα, ό,τι έχεις μάθει, το έχεις μάθει από την παρόντιση της μητέρας σου και από προσωπικό ενδιαφέρον. Ναι. Μου έκανε εντύπωση, κάτω που μιλούσαμε, το σύστησα στο συνάδελφο τον Βασίλη τον Ζέρβα και λέει, Ζέρβας, λέει, είναι ιστορικό όνομα και μου θυμίζει στην κατοχή, τον πόλεμο κτλ. Mm. Αυτό σημαίνει ότι διαβάζεις ιστορία ελληνική. Ναι, διαβάζω πολύ ιστορία. Τώρα, σύγχρονη ιστορία, που είναι αυτή που νομίζω στο διεθνές, η αρχαιότητα όλοι την ξέρουν, δεν είναι. Και οι Έλληνες και στο εξωτερικό το ξέρουν. Η σύγχρονη ιστορία, η τωρινή, ας το πούμε, αυτή είναι πιο κρυμμένη, αλλά είναι πολύ περίπλοκη και πολύ ενδιαφέρουσα η ελληνική ιστορία, ας πούμε, από το 1920 και μετά ή και πιο πριν. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και δεν νομίζω ότι την ξέρουν και πάρα πολλοί Έλληνες, γιατί πάρα πολύ λίγα πράγματα διδάσκονται στο σχολείο για αυτή τη σύγχρονη ιστορία. Ίσως και γιατί υπάρχει και το μάγκωμα για τις πολιτικές εξελίξεις που ήταν αλλεπάλληλες αυτή την εποχή και βέβαια θέλουν να δώσουν μια πιο αντικειμενική άποψη, αυτό πιστεύω εγώ δηλαδή, και δεν είναι σε θέση να τη δώσουν γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις ανθρώπους εδώ οι οποίοι πετάνε με το δορυφόρο και προσπαθούν να δουν τα πράγματα από ψηλά. Τι σου κάνει περισσότερο εντύπωση όποτε έρχεσαι στην Ελλάδα? Περισσότερη εντύπωση μου κάνει ότι υπάρχει τόσο καυγά και τόσο διαφορά πολιτικών απόψεων κτλ. Αλλά αν δεις λίγο πίσω από αυτά, όταν έρχεσαι διακοπές, βλέπεις ότι υπάρχει κάτι ελληνικό που το έχουν όλοι. Αυτό με κάνει πολύ εντύπωση, ότι παρόλο που γίνεται τόσο καυγά, είναι οι άνθρωποι κάπως ίδιοι. Και είναι κάτι ελληνικό. Κατάλαβα τι θες να πεις. Θες να μας πεις κάτι ιδιαίτερο που σου έχει κάνει εντύπωση, περισσότερη εντύπωση στη χώρα εδώ? Ναι,
Τώρα, ας πούμε κάτι που έγινε τώρα, μόλις έγινε, το φθινόπωρο αυτόν, που πέρασε δολοφονίες, που ας το πούμε ήταν πολιτικές δολοφονίες. Και γίνεται φασαρία στις ειδήσεις, εγώ κοιτάζω, προσπαθώ να μάθω τι έγινε. Αλλά μετά από δύο μέρες πέφτει αυτό από τις ειδήσεις. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον πια. Και σκέφτομαι, αν κάτι παρόμοιο θα έχει γίνει στην Νορβηγία, θα ήμασταν δύο μήνες μόνο με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Και ότι τόσο γρήγορα τόσα γίνονται εδώ στην Ελλάδα, που κάτι χάνει αξία μετά από δύο μέρες. Πέρασε. Έχουμε άλλα τώρα. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί ξέρω, αν ήταν αυτό στην Νορβηγία, θα ήταν δύο μήνες τουλάχιστον. Θα μπορούσες να κάνεις μια σύγκριση της ζωής στην Νορβηγία με τη ζωή στην Ελλάδα, όπως τη βλέπεις. Πόσο διαφορετική είναι και η νοοτροπία των ανθρώπων και αυτά. Είναι μεγάλη διαφορά. Και δεν θέλω να πω αυτά τα εύκολα, ότι εντάξει, η Νορβηγία είναι λίγο κρύη, οι Έλληνες είναι λίγο πιο ζεστοί, οι Έλληνες μιλάνε και με τα χέρια, οι Νορβηγοί τα έχουν ήσυχα. Αυτά μου φαίνεται όχι τόσο απαραίτητα ενδιαφέρον. Αυτά είναι πιο γοητευτικά ίσως. Θα έλεγα ένα που είναι το θετικό των Νορβηγών, είναι ότι μισεί έντονα το ρουσφέτη. Δεν θέλει να το δεχτεί και αν είναι στο συμφέρον του. Δεν θα το δεχτεί γιατί το μισεί. Αυτό είναι πολλά θετικά που γίνονται στη χώρα μας. Έχει να κάνει με αυτό, νομίζω. Απ' την άλλη άποψη, να πω κάτι θετικό με τους Έλληνες, που δεν το έχουν τόσο οι Νορβηγοί, είναι ότι οι Έλληνες ξεχωρίζουν τι είναι το σπουδαίο και τι δεν είναι τόσο σπουδαίο. Αν ένας Έλληνας νευριάζει, και συνήθως μου φαίνεται, και δεν μιλάω τώρα, ότι εντάξει είμαστε και πιο ζεστοί και... Ναι, αλλά άμα ας πούμε έχασες τα κλειδιά του αυτοκίνητου, δεν τα βρίσκεις, δεν θα θυμώσεις το ίδιο παρά αν κάτι σου έκανε ένας στενός σου φίλος. Να ξεχωρίζεις τι είναι το σπουδαίο και τι δεν είναι τόσο σπουδαίο, δεν το κάνουν τόσο Νορβηγοί, βλέπω ότι το κάνουν Έλληνες. Και αυτό νομίζω είναι καλό. Νομίζω ότι πήραμε μια εικόνα από τη ζωή σε μια άλλη χώρα, από έναν άνθρωπο ο οποίος πατάει τα πόδια του σε δύο χώρες, γιατί όπως καταλάβατε ο Αλέξανδρος Ζλατάνος Ίψεν μπορεί να είναι Νορβηγός υπήκος, αλλά έχει και μια αγάπη για την Ελλάδα και το έχει δείξει με τα ταξίδια του και τις επαφές του στη χώρα. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε, που ήρθες μαζί μας. Θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στο βιβλίο που γράφεις και θα ήθελα όταν γίνει να κοιτάξουμε να το βρούμε να μεταφραστεί και στα ελληνικά, γιατί νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Με αυτή τη μικρή συνομιλία που είχαμε με δύο ανθρώπους του Βορρά, έναν περισσότερο δικό μας και έναν άλλον που μας είπανε μερικά πράγματα, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.